Πάμε να δούμε τους λέοντες. Λοιπόν, πρώτον είναι η Σελήνη στο ζωδιό σας, από τη μια πλευρά κάνει και η Σελήνη αυτή την πολύ ωραία όψη με την Αφροδίτη και το Δία, κάνει και η Αφροδίτη με το Δία τη σύνοδο στο ζώδιο του Τοξότη, σε ένα πολύ φιλικό προς το δικό σας δηλαδή ζώδιο, άρα αν μη τι άλλο αυτό δείχνει μια θετική μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξής θέματα. Το ένα είναι κάτι που μπορεί να αφορά τα ερωτικά, μια προσωπική ιστορία, κάτι τέλος πάντων που εκεί πέρα ίσως προκύπτει καινούριο ή μπορεί να είναι κάτι παλιότερο το οποίο μπορεί να αναθερμαίνεται με κάποιο τρόπο, μπορεί να σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε ίσως με το σύντροφό σας ή να κανονίσετε κάτι μαζί του. Γενικά έχει κάτι πολύ θετικό που αφορά τα ερωτικά σας, κυρίως οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο χοντρικά του Αυγούστου, μπορείτε να υποφεληθείτε ιδιαιτέρως και σε αυτό το τομέα. Το δεύτερο έχει να κάνει με οτιδήποτε αφορά ένα επιχειρηματικό σχέδιο, κάτι, ένα δημιουργικό σχέδιο που έχετε, κάτι τέλος πάντων στο οποίο μπορεί εσείς να το ξεκινάτε, εσείς να το οργανώνετε και μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Άρα, με κάποιο τρόπο σας δίνει έτσι το κάτι της παραπάνω η σημερινή μέρα σε όλο αυτό και θα έλεγα ότι πρέπει να την εκμεταλλευτείτε για να προωθήσετε αυτό το σχέδιο που μπορεί να έχει ο καθένας από εσάς. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι θέματα που αφορούν τα παιδιά, ένα ευχάριστο νέο ίσως που έχει να κάνει με τα παιδιά σας ή με κάποιο από τα παιδιά σας ή μπορεί να είναι από την άλλη πλευρά και ένα νέο που μπορεί να έχει να κάνει για τις κυρίες του ζωδίου και με μια εγκυμοσύνη. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά και καλά στη σημερινή μέρα για να εκμεταλλευτείτε. Με τη Σελήνη στο ζώδιο σας καταλαβαίνετε ότι με κάποιο τρόπο είναι σαν να κλέβετε λίγο την παράσταση. Δηλαδή βγαίνετε μπροστά και είναι σε εσάς έτσι, πώς να το πω, σαν να πέφτουν τα φώτα λίγο πάνω σας. Καλό είναι αυτό. Ωραίο.